Γεια σας, βρισκόμαστε στο στούντιο του CNN Greece με τον κύριο Γιώργο Μητσιάνη, πρόεδρο του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια. Κύριε Μητσιάνη, καλημέρα και καλώς ήρθατε στο CNN Greece. Καλημέρα από τα 3-5 Πηγάδια, από τη βάση της καρέκλας, στα 1400 μέτρα. Πότε ξεκινάτε, τι έχετε προγραμματίσει για τη φετινή χιονοδρομική περίοδο, τι καινούριο θα δουν οι επισκέπτες σας? Αύριο γίνεται ο αγιασμός στο χιονοδρομικό. Κάνουμε έναν αγιασμό και φυσικά κάνουμε και την έναρξη. Περιμένουμε τον κόσμο, φυσικά μόλις θα έχουμε ολοκληρώσει με τις πίστες, με τη βοήθεια πρώτα του Θεού, το χιόνι που πρέπει να μας ρίξει και μετά το τεχνικό. Τα οποία τεχνικό είναι το πρώτο στην Ελλάδα με τα κανόνια, με τόσα πολλά κανόνια που έχουμε στις πίστες. Τα χιονοδρομικά κέντρα παραπονιούνται τα τελευταία χρόνια ότι ο χειμώνας κρατάει λιγότερο, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το χιόνι. Εσείς που έχετε, χρησιμοποιείτε τεχνητή χιονοκάλυψη, πόσο σας βοηθάει αυτό? Μας βοηθάει πάρα πολύ, πάντα όμως με θερμοκρασίες, για να μπορέσουμε να ρίξουμε χιόνι και να καλύψουμε τις ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν, σε σχέση με τα άλλα χιονοδρομικά που δεν έχουν. Μάλιστα. Θα σας ρωτήσω κάτι. Εσείς βρίσκεστε έτσι στη Βόρειο Ελλάδα. Πώς είναι ο ανταγωνισμός με τις άλλες χώρες που έχουν χιονοδρομικά κέντρα? Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος γιατί έχουμε το Μπάνσκο, το οποίο Μπάνσκο είναι για μένα το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια. Και τι κάνετε εσείς για να τους ανταγωνιστείτε, για να μην μας παίρνουν πελάτες? Είναι δύσκολο, αλλά αυτό προσπαθούμε ό,τι μπορούμε και κάνουμε για να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά από τη Θεσσαλονίκη βασικά και από όλη την Ελλάδα. Τα πιο κύρια βάση είναι η Θεσσαλονίκη σε εμάς εδώ πέρα κοντά. Είμαστε στα 90 χιλιόμετρα. Φυσικά υπάρχει και το Καϊμάξελαν, υπάρχει και η Βασιλίτσα, υπάρχει και το Λατοπόρε. Αλλά το κάθε χιονοδρομικό έχει τις ιδιαιτερότητες και τα πλειονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για την κίνηση τα τελευταία χρόνια, πώς εξελίσσεται από πλευράς χιονοδρόμων που έρχονται, που σας επισκέπτονται? Εμείς είμαστε τα Σαββατοκύριακο περίπου στους 4.000 επισκέπτες, με 5. Φυσικά ήταν πιο πολύ, αλλά κάθε χρόνο πέφτει. Πέφτει λόγω της κρίσης και λόγω του χιονιού. Τις καλές μέρες, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι πεσμένη κίνηση, πώς μου τα λέτε? Τις καλές μέρες, εγώ πιστεύω ότι όχι. Φυσικά, εγώ είμαι από 13 χρονών στο βουνό. Αλλά οι καλές ημέρες, εφόσον έχει χιόνι, θα είναι καλές μέρες με τον κόσμο. Δηλαδή, θα πιάσουμε τις 4.000 επισκέπτες το 2015. Όλα αυτά γίνονται και εξαρτούνται από το χιόνι, έτσι. Mm-hmm. Σε ακτίνα 150 περίπου χιλιόμετρων από το δικό σας χιονοδρομικό, υπάρχουν και άλλα χιονοδρομικά. Έχετε σκεφτεί ποτέ την πιθανότητα ή έχετε συζητήσει με άλλους ιδιοκτήτες την πιθανότητα μιας συνεργασίας, ας πούμε, στην περίπτωση κοινών πακέτων, προσέλκυση εβδομαδιαίου τουρισμού? Το είχε ξεκινήσει η ΔΕΤΑΒ, γιατί το χιονοδρομικό ανήκε στο Δήμο Νάουσας και υπήρχε μια ΑΕΨΚΟ, η οποία τώρα είναι προς εκαθάριση. Και γι' αυτό βλέπετε την τελευταία τετραετία, πενταετία, ώσπου να γίνει καθάριση, ο Δήμος προτείνει σε ιδιώτες. Εγώ είμαι ο τρίτος ιδιώτης που το παίρνω. Και λίγη η καθάριση. Μακάρι να λήξει δηλαδή και να πάει μετά σε διεθνή. Είχαν ξεκινήσει να κάνουν κάποια πακέτα, το Σέλι, το Καϊμάξελαν και τα 3-5 Πηγάδια, αλλά δεν ολοκληρώθηκε τελικά αυτή η συνεργασία. Πώς θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τη χειμερινή περίοδο? Γιατί εντάξει, το καλοκαίρι ξέρουμε ότι πάντα έχει κόσμο η Ελλάδα. Το κέντρο των 3-5 Πηγαδιών είναι κέντρο 4 εποχών. Μπορεί να δουλέψει σε όλο. Μάλιστα. Να επεκτείνουμε, αν έχουμε θερμοκρασίες, εμείς μπορούμε να το επεκτείνουμε. Αλλά είπαμε, πρέπει να έχουμε θερμοκρασίες. Δηλαδή πρέπει να έχουμε τουλάχιστον -5 και μια καλή σχετική υγρασία για να μπορέσει να δουλέψει το κανόνι. Αλλιώς δεν ρίχνει χιόνι. Μπορεί να έχει -5, αλλά να έχει υγρασία μεγάλη και να πέσει με τα νερό. Πέρα από το σκι, ναι, μπορούμε να φέρουμε να κάνουμε μηχανοκίνητα ό,τι έχει σχέση με 4x4, με βουρούνες. Μπορούμε να φέρουμε άλογα. Έχουμε πολλά βότανα στο βουνό μας. Έχουμε πολύ καλή φύση. Θεωρώ όχι ότι είναι ένα ουσίος, αλλά θεωρώ ότι το όρος Βέρνιον που έχει 72.000 στρέμματα και ανήκει στο Δήμο Νάουσας είναι ιδιόκτητο. Το βουνό, με λίγα λόγια, έτσι. Κανένας Δήμος δεν έχει, και ειδικά σε χιονοδρομικό, τόσο στιλά στρέμματα. Ο Δήμος μας τα γίνεται. Έχουμε πολλές δράσεις κι άλλες να κάνουμε.
Ωραία. Αρκεί να έχεις όρεξη και να το τρέξεις. Αυτό όμως δεν είχε γίνει με τις δημοτικές αρχές. Δυστυχώς, λυπηρό. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ιδιωτική πρωτοβουλία. Έχετε τουρίστες χιονοδρόμους από άλλες χώρες και από όλο τον κόσμο. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, θέλετε να μου πείτε κάποια στοιχεία από πού έρχονται οι τουρίστες από ξένες χώρες εσάς και αν θα μπορούσαμε αυτό να το έχουμε σε σταθερή βάση. Δηλαδή να το πω ως εξής, ότι θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε πελάτες σταθερούς ή ένα νούμερο σταθερό κάθε χρόνο το οποίο θα ξέρουμε ότι έρχεται στην Ελλάδα για σκι, έρχεται για χιονοδρομικό τουρισμό. Κοιτάξτε, εμένα το τελευταίο 15ήμερο, μέσα στο μήνα περίπου που έχω πάρει το χιονοδρομικό, με έχουν πάρει από Αγγλία, με έχουν πάρει από Αίγυπτο, από Ιορδανία, από Γαλλία, από Ελβετία, από Γερμανία και από Κίνα και από Ινδία. Τώρα, όσο για νούμερα δεν μπορώ να πω, γιατί εγώ σας είπα, έχω ένα μήνα. Αυτά τα ξέρω τα νούμερα να σα πω τέλο σεζόν. Για νούμερα πάνω στο ξένο, έτσι. Όσο αφορά τον Έλληνα, έχω και από Καρπενήσι και από Καλάβρυτα. Δηλαδή, Καρπενήσι με πήραν τηλέφωνο να έρθω να κάνω εδώ πέρα σκι. Μάλιστα. Αυτό τι θα μπορούσε να γίνει, κατά τη γνώμη σα, ώστε να γίνει από ενώ οι ξένοι, οι τουρίστες από το εξωτερικό. Υποδομές. Τι είδους υποδομές? Καταλήμματα. Πρώτον, καταλήμματα. Δεύτερον, δρόμοι. Τρίτον, υποδομές ακόμα και στο ρεύμα. Είμαστε λιπές. Κύριε Μητσιάνη, σας εύχομαι να έχετε μια καλή χιονοδρομική χρονιά και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στο CNN Greece. Να είστε καλά και σας περιμένουμε. Με την πρώτη ευκαιρία να είστε μαζί μας από κοντά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.